Όπως βλέπουμε λοιπόν, 2020 και στις αρχές του 2020, Devastation of the Nation Tour, 29 ημερομηνίες και με πολύ δυνατά ονόματα κάτω από τους Rotten Christ. Πώς είναι αυτό? Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω το ενδιαφέρον στο Black Velvet Radio για να μιλήσουμε, να πούμε τα νέα της μπάντας και να ευχηθώ και εγώ ότι κάνει τώρα για το 2020 με υγεία και όλα τα άλλα έρχονται, γιατί τέλα την έχουμε την υγεία, δεν μπορούμε να ελέγξουμε πάντα. Ναι, ξεκινάει επιθετικά και η νέα χρονιά με πάρα πολλές συναυλίες ανά τον κόσμο, όχι τόσο πολύ Ευρώπη αυτή τη φορά. Ξεκινάμε Αμερική με 29 ημερομηνίες, μια headline περιοδία, η οποία είναι αρκετά δυνατή, ενδιαφέρουσα και ελπίζουμε να βγει εις πέρας πετυχημένη, διότι το να περιοδεύει στην Αμερική είναι και τόσο εύκολο. Υπάρχουν και άλλες παράγοντες οι οποίες την κάνουν δύσκολη, πιο δύσκολη είναι η Ευρώπη, ας πούμε, σε αεροπλάνο. Έχουμε visas, έχουμε working visas, έχουμε διάφορα θέματα γενικά στην Αμερική, δεν είναι τόσο εύκολο να περιοδεύει. Πάντως, ελπίζω να καταφέρουμε όπως πάντα και να κρατήσουμε τη σημαία της ελληνικής σκηνής ψηλά, όπως κάνουμε πάντα. Αυτό το κάνετε πάντα και ειδικά τα τελευταία χρόνια, μάλλον από πάντα, και ειδικά τα τελευταία χρόνια όλο και ανεβαίνει η απήχηση της μπάντας. Ναι, έχω και εγώ αυτή την αίσθηση, τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθινό ή όχι, αλλά σύντομα το αίσθημα που πουλάει, υπάρχει μια άνοδος και αυτή είναι η επιμονή μας, το να είμαστε συνεχόμενα να παράγουμε αυτό που κάνουμε με ποιότητα και με ειλικρίνεια. Ανά τον κόσμο και όχι μόνο, ας πούμε, στην Ελλάδα ή κάπου εδώ κοντά. Ας πούμε, προσπαθούμε να παίζουμε παντού σε συνθήκες δύσκολες, με οικονομικό ρίσκο και με ρίσκο γενικά πολλές φορές ακόμα για την ασφάλειά μας. Αυτό με φέρνει στην επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι. Όλοι γνωρίζουμε το σκηνικό έτσι στη Γεωργία, το οποίο ήταν εντάξει, okay. Και μετά και η φάση που έγινε και στην Πάτρα. Σε γενικές γραμμές, οι Rotten Christ ανά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν κατακριθεί, έχουν μπλοκαριστεί λόγω ονόματος. Όλα αυτά, συγκριτικά με το παρελθόν, μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι μέχρι και ο Αμερικανός γερουσιαστής έχει αναφερθεί στην μπάντα. Έχει πει. Το παρελθόν ήταν αυτό, ναι, αλλά βλέπω ότι μετά από ένα κενό 10-15 χρονών ξαναγυρνάμε εκεί πάλι. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Και όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Δηλαδή, αρχίζει και συντηρητικοποιείται και πραγματικά στεναχωρούμε, διότι παλέψαμε η γενιά μας, οι πάντες που βγήκαμε στα 90's, να κάνουμε τον κόσμο πιο ελεύθερο στη σκέψη τουλάχιστον. Καταλαβές. Πρακτικά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι άλλοι έχουν τα κομμάτια, αλλά τουλάχιστον στη θέμα σκέψεων κάναμε διάφορα. Ναι, δεν συμφωνούμε με τη θρησκεία σας, δεν συμφωνούμε με το πώς σκέφτεσαι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει ή να παίζεις. Και βλέπω ότι κάποια στιγμή, ότι πριν 15 χρόνια, ότι κάτι γινότανε. Αλλά τα ξαφνικά βλέπουμε στον κόσμο αρχίζει και πάλι συντηρητικοποιείται με αποτέλεσμα αυτό που πέστε στη Γεωργία, στην Πάτρα, σε κάποια στη Μαλαισία που ακυρώθηκε, στη Ρωσία με άλλα νόματα μας βάλανε αναγκαστικά, γιατί είχε συμφωνία εκεί ισχύει με τις συναυλίες. Δηλαδή πράγματα τα οποία με τρομάζουν για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και νομίζω και πράγματα που έχουμε να τα δούμε πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτό που είπες, ότι σε γυρίζουν πολύ πίσω και σε πολύ άλλες καταστάσεις. Δηλαδή. Ναι, ο φόβος αυτό θέλει, ναι. Ναι, και αυτό είναι το δυσάρεστο της φάσης. Το δυσάρεστο γιατί υποτίθεται πως η μουσική τέχνη κάποιο. Ξέρω εγώ, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Έχει κάποιο. Άλλοθη, κάποιο. Όχι άλλο, ότι κάποιος, ένα καταφύγιο σκέψεων και ας μην συμφωνούμε, δηλαδή και ακραίων ακόμα. Τέχνη κάνουμε. Δεν είναι ότι πάμε να είμαστε τρομοκράτες ή ότι θα σπάσουμε όλα και δεν ξέρω τι. Τέχνη κάνουμε και εμείς από αυτό, όποιος τον αγγίζει, είναι καλοδεχούμενος στον κόσμο μας. Και όχι μόνο, αλλά τέχνη και με πολλές θυσίες και με προσωπικό κόστος και με ώρες στο δρόμο, σε χρήμα. Καλά, αυτό άστο, ναι. Πάρα πολλές ώρες στον δρόμο, την ψήμη ζωή την έχω βγάλει στον δρόμο. Γενικότερα, τι θυσίες έχει χρειαστεί να κάνετε? Ξέρουμε όλοι την ιστορία της μπάντας, αλλά αυτό που μένει μετά από όλα αυτά και όλες τις θυσίες, βλέπεις, αξίζει, συνεχίζουμε, τι γίνεται, πώς πάει? Είναι, αξίζει η υπερηφάνεια πολλές φορές, κοστολογείται πάρα πολύ για μένα τουλάχιστον, όχι για τον κόσμο. Από ό,τι έχω δει, αλλά η περηφάνεια το ότι είσαι καθαρός και κάνεις αυτό που κάνεις καθαρά και ωραία,
είναι κάτι το οποίο είναι εκτίμητο και αυτό μας δίνει σημασία ότι μας σωθεί, διότι όταν παίζουμε στην αυλία, λέμε κόσμο, κάνουμε καλά τον κόσμο, το ψυχαγωγούμε πολλές φορές. Το κάνουμε και περνάει καλά. Είναι και αυτό κάτι, δεν είναι. Όταν είσαι καθαρός και παίζεις για τον κόσμο και πραγματικά το παίζεις για τον κόσμο και ο κόσμος αυτός είναι χαρούμενος, ένα μισό ότι έκανες κάτι σε τέλος της ημέρας. Ναι, και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Τώρα που... Εγώ αυτό για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό από άλλα θέματα. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω ότι γενικότερα αν το βλέπαν έτσι οι περισσότεροι οι οποίοι μπαίνουν στη φάση της μουσικής, τα γνωστά που λέγανε στα 90's, δηλαδή γιατί παίζεις μουσική για γκομενάκια. Θα ήταν... Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει κάποια στιγμή αν είσαι μικρός, αυτό καταλαβαίνω, αλλά όταν παίζω μουσική για να γίνει γρήγορα γνωστός ή ναι, γνωστός, αυτό είναι λίγο ματαιοδοξία. Διότι πολλές φορές, ας πούμε, ακούω διάφορα γιατί ερωτικά έτσι ξέρω εγώ έχουν. Μα εμείς είμαστε καλύτεροι παίκτες. Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είσαι. Οι ερωτικά είναι 30 χρόνια στον δρόμο. Διότι πια ξεκινήσανε να παίζουν με το τρένο της γραμμής να πάνε μέχρι ακόμα και τη Ρωσία με τρένο. Διότι κάνουν να πληρωθούν από πολλά 15 χρόνια. Οι ερωτικά παίζανε όταν όλοι οι άλλοι είχαν σταματήσει και είχαν και μια σίγουρη δουλειά. Αυτό κάπως γεμίζει τον κόσμο, δίνει ένα απάντημα σε ερωτήματα πολύ σημαντικά. Τα οποία ξεκινάνε τα νέα παιδιά, ενώ είναι με ταλαντούχα, έχουν όρεξη για δουλειά, βιάζονται. Βιάζονται και αυτό δεν φταίει φυσικά. Γιατί και εγώ τώρα με γεννιόμουν, προφανώς θα βιαζόμουν. Διότι η εποχή είναι... Η εποχή είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπες, πώς σου φαίνεται όλη η φάση τώρα με τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν, που όντως είναι ταλαντούχα, που είναι πιο διαβασμένα ίσως από τα. Ασφαλώς είναι διαβασμένα και πολύ καλοί παίκτες, αλλά μου λείπει κάτι. Αυτό το αίσθημα, εμείς κλαίγαμε όταν βγάζαμε αρίφ. Ακριβώς. Κατάλαβες εννοώ, τα λέω, κλαίγαμε. Ναι. Είχε έντονη συναισθηματικότητα, δεν υπήρχε ανταγωνισμός πολύ και αυτό φαίνεται και στη μουσική. Δηλαδή, όταν έχεις μια πάντα στην εποχή μας και είσαι στεναχωρημένος, δηλαδή είσαι αγχωμένος, που κι εγώ είμαι εντάξει πια, έχω φτάσει αυτό το σημείο να αγχώνομαι πάρα πολύ για την πάντα, δεν εντάξει, για ποιο λόγο ας πούμε υπάρχει πάντα. Ναι, εκεί φτάνει στο σημείο αυτό να αναρωτιέσαι. Να σε ρωτήσω αυτό που βλέπουμε τώρα με το YouTube και πολλοί μουσικοί έτσι, βάζουν ένα backing track και αρχίζουν και παίζουν και όντως έχουν πάρα πολλούς followers. Ναι, εντάξει, ναι, για παίζουμε, για συνέχεια. Αυτό σαν μουσικός δηλαδή, πώς το βλέπεις, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι αρκετά καινούριο το οποίο γίνεται που είμαι στο σαλόνι μια μου. Μια μεθοδοξία, συγγνώμη το λέω, δεν με ενδιαφέρει αν ο άλλος είναι πολύ καλός παίκτης, με ενδιαφέρει τι ρίφ έβγαλε. Ακριβώς. Είμαι κάθετος σε αυτό. Ναι, οκ, okay, παίζεις, αλλά έβγαλες ένα ρίφ, έπαιξε ένα κομμάτι ολοκληρωμένο. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, όχι για τον εαυτό του. Αυτό που προσπαθώ να πω και στην ομάδα που παίζουμε, στην ομάδα Rodic Rise, όταν παίζουμε σκηνή, δεν θα δει κάποιον να προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι κάτι από τον άλλον. Είναι όλοι σε μια γροθιά και η μουσική βγαίνει ένα. Αυτό είναι η φιλοσοφία της εποχής μας εμάς. Τώρα η φιλοσοφία είναι άλλη. Ποιος είναι, η πιο πολύ ατομικότητα και η πιο πολύ επίδειξη. Οκ, okay, καλά είναι, ωραία να υπάρχει παίκτης, αλλά πρέπει να ενσωματωθεί στο σύνολο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω. Αυτό ναι, όντως. Λοιπόν, να σα πω ότι οι Rodic Rise πλέον έχουν κάνει και σχολή. Δηλαδή, πάρα πολλές μπάντες επηρεασμένες, πάρα πολλοί κόσμος επηρεασμένος, θες συνθετικά, θες σε θέματα, παικτικά. Η συμβουλή που θα έδινε σε μια μπάντα που ξεκινάει τώρα και έχει ένα παρόμοιο όραμα με το όραμα που είχες εσύ όταν ξεκινούσες τους Christ, ποια θα ήτανε? Mm-hmm. Πάθος. Πάθος και αγάπη και σύνολο στο παίξιμο. Όχι ατομικότητα. Absolutely. Και πάθος. Και θυσία, μπορεί να κάνει θυσία. Αυτά είναι τώρα. Είναι η συνταγή η ίδια στην ουσία. Απλώς είναι. Τώρα εντάξει, λόγω Facebook, λόγω Instagram, λογικότερα υπάρχει αυτή η βιασύνη, η εύκολη μετάδοση της πληροφορίας. Έχει κουράσει όμως λίγο. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο κόσμος είναι δηλαδή στεναχωρημένος. Δηλαδή, ξεκινάς πάντα και σε δύο χρόνια λες ότι διαλύει γιατί δεν έκανα κάτι. Πώς περιμένεις να κάνεις κάτι σε δύο χρόνια? Πώς περιμένεις να σε αγαπήσει ο κόσμος σε εμάς? Πήρες στον δρόμο, θυσίασες πράγματα. Αν δεν μπορείς, κάτσε σπίτι σου και παίξε. Δηλαδή, γιατί η μουσική πίστεψε με μερικές φορές είναι καλύτερα έτσι. Αλλά όταν θα κάνεις επαγγελματισμό, όταν θέλεις να πεις αυτό που λένε μουσική, music business, για μένα τουλάχιστον, πετύχει πολλές θυσίες. Θέλει θυσία, θέλει τρέξιμο, θέλει πολύ πράγμα. Έχουμε και ένα καινούριο άλμπουμ από πέρσι, το The Heretics. Ναι.
το οποίο περιλαμβάνει πολλά ωραία και αγαπημένα θέματα όπως Νίκο Καζαντζάκη που δεν είχαμε. Νομίζω ότι είναι και η πρώτη ελληνική μπάντα, είστε μάλλον η πρώτη ελληνική μπάντα η οποία ασχολείται με έναν Έλληνα λογοτέχνη και πιάνει το έργο του, όπως και Edgar Allan Poe. Από πού, μάλλον πώς εμπνεύστηκα, πώς εμπνεύστηκες, πώς το βρήκες, τι σε τράβηξε. Το ερέτηξο λέει, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, πολλές φορές σκέφτομαι, αναλογίζομαι πράγματα και συνειδητοποίησα ότι το metal είναι ερετικό, τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθήσαν κάτι διαφορετικό, κατακριθήκανε, θεωρηθήκανε και ακόμα και ερετικοί και λέω, έχουμε πολλά κοινά με ανθρώπους μέσα στην ιστορία οι οποίοι γράψαν κάτι και ενόκλησε. Ενόκλησε με την καλή έννοια. Οπότε λέω ότι θα γράψω ένα δίσκο πάνω σε αυτό. Γιατί πραγματικά με αντιπροσωπεύει. Και επηρεάστηκα από ανθρώπους οι οποίοι είναι, όπως το πες, αιρετικοί. Αφορισμένοι. Με τα δημιουργήματά τους. Κατηγορηθήκαν ως αιρετικοί, εντάξει. Ναι. Και ο Καζαντζάκης αφορίστηκε και τα λοιπά. Είναι γνωστή η ιστορία του. Και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο δίσκος ο τελευταίος ήταν αυτό το concept. Και να σε ρωτήσω πώς μέχρι τώρα τι feedback παίρνετε από τον κόσμο, οι αντιδράσεις του στα live, τα σχόλια για το καινούργιο. Θα βγει ένα δίσκος, υπάρχουν οι πρώτοι γκρινιάρδες. Α, όχι, εγώ περίμενα κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι άμα είναι κάτι καλό, έχει ψυχή και αληθινό, νομίζω ότι αντέχει τον χρόνο. Και έχει αντέξει πολύ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, είμαστε ένα χρόνο στον δρόμο. Έχει ο δίσκος αγκρίτη από τους καλύτερους σε πολλά περιοδικά. Από πωλήσει, εντάξει, πωλήσει τώρα. Από views πια ή streaming. Είναι καλύτερα από όλους άλλους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική ανταπόκριση. Άρα, και βλέπεις ότι υπάρχει κάποια σύνδεση στα νοήματα και στα θέματα του άλμπουμ με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν κοινωνία. Ναι. Ναι. Υπάρχει και γι' αυτό και όλες, ας πούμε, πιστεύω ότι άγγιξε τον κόσμο και εμένα προσωπικά. Δεν θα γράψω για κάτι το οποίο είναι τελείως άσχετο. Και μιας και είπαμε για τους γκρινιάριδες πριν, οι οποίοι όντως είναι πάρα πολλοί σε κάθε μπάντα που βγάζει ένα νέο δίσκο και συνήθως γκρινιάζουν γιατί τους αρέσουν τα προηγούμενα. Το βλέπεις ότι μέχρι τώρα οι κράτες έχουν μπει σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με αρέσει. Πιστεύεις ότι στο μέλλον κάποια στιγμή θα μπορούσε να τη δώσει στους κράτες και να γυρίσουν πίσω σε κάτι πιο ακατέργαστο και κάτι πιο αρχικό? Κοίτα, όταν η μπάντα φτάσει σε σημείο ότι δεν μπορώ να εξελιχθεί, δηλαδή προσωπικά εγώ που γράφω τη μουσική, να γράφω από την αρχή της μπάντας, το 89 γράφω όλα τα κομμάτια του Ρόντι Κράιστ, άμα δω ότι δεν συμφωνεί με συμφωνία των παιδιών ότι δεν βγαίνει κάτι άλλο, ή νιώσω πιο παιδί, θα έλεγα, πιο επαναστάτης ακόμα, πιο αυθόρμητος, ναι, θα γίνει, ναι. Αρκεί όμως να είναι αληθινό το συνέστημα. Δεν θα ήθελα αυτό να λένε, α, ο κάτι μπάντε, άκουσε το τελευταίο, το παίζουν όπως τα παλιά. Και εντάξει, αλλά βλέπετε, δεν είναι ανθρώπινο. Δεν το κάνω επειδή το θέλω, το κάνω επειδή έκανα παραγγελία. Νομίζω ότι η ρωτικά είναι μια πάντα που εξελίσσεται, έχει την ίδια ατμόσφαιρα, κατάει τις ρίζες της. Εντάξει, δεν παίζει το ίδιο όπως παίζει το 89, πώς το κάνουμε τώρα. 89 ήμουνα, πόσο ήμουνα, 17 χρονών. Και δεν γίνεται. Τώρα δεν γίνεται. 30 χρόνια μετά νομίζω ότι δεν γίνεται. Μπορείς φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι αληθινό. Και θέλω να είναι αληθινό. Γιατί κανείς τουλάχιστον δεν θέλει να φύγει, δεν θα είναι ψηλά. Ναι, και είναι ό,τι είναι τώρα βασικά αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν έχει. Νομίζω ότι ναι, ότι ναι. Και να σα δώσω, θα δούμε. Υπάρχει μάλλον, θα δούμε. Υπάρχει νέο υλικό, δουλεύετε νέο υλικό, είναι αρκετά νωρίς ακόμα, προωθείτε ακόμα το προηγούμενο. Δεν είναι νωρίς ποτέ. Η ανησυχία και η τρέλα και δηλαδή υπάρχει πάντα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι γράφουμε και τα κομμάτια, όχι. Αφήνω λίγο σαν το καλό κρασί να εξελιχθώ, να σφίξω κεφάλι, να πάρω εμπειρίες. Να βγει κάτι καλό. Με κάτι αληθινό να επικοινωνήσω. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Πολύ ωραία. Ας πάμε στο βιβλίο. Πώς πήρες την απόφαση να γράψεις το βιβλίο και πώς προέκυψε και η συνεργασία με τον Πάτερσον? Δεν πήρε απόφαση. Αυτός με πίεσε. Γράφουμε λόγω, όχι, δεν γράφω. Δεν μπορώ να γράφω στο βιβλίο. Δηλαδή δεν μπορώ, δεν είμαι πολύ καλό, δεν έχω χρόνο, δεν. Λέγε, με έπεισε και νομίζω ότι έκανα παρά τη δυσκολία που αντιμετωπίσα.
Έγινε πολύ καλή δουλειά και ανακάλυψε τον εαυτό μου. Καλύτερα. Γιατί άμα τρέξει το παρελθόν, βλέπει αυτά τα πράγματα. Και η Δεν έχει διαδικασία. ανακαλύψει, τα έχει ξεχάσει. Πολλά πράγματα είχα ξεχάσει. Και όλη αυτή η διαδικασία που μπήκες έτσι για να μπει στο βιβλίο, την βρήκες το ίδιο δημιουργική με τη μουσική, λιγότερο σου έβαλε σε κάποιο άλλο δρόμο? Λέω όχι, δεν είναι σαν τη μουσική, είναι κάτι άλλο. Ο οποίος δεν είναι το μέρος που μπορεί να γράφω. Χειρόγραφα. Αλλά από την άλλη, μ' άγγιξε. Μ' άγγιξε γιατί σου λέω αναγκάστηκα να ψάξω τον εαυτό μου και έγινε καλύτερος άνθρωπος. Γιατί άμα ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε το παρελθόν μας. Αν το ξεχνάμε, συνήθως γινόμαστε αλαζόνες. Ναι, και αυτό δεν είναι πολύ καλό. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όσο αφορά τώρα λοιπόν τα live, ξέρουμε ότι η Rotten Christ είναι συνέχεια στο δρόμο, δεν... όλα τους τα χρόνια. Υπάρχει κάποιο live το οποίο εσένα να σου έχει μείνει ως προσωπικά αγαπημένο, μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή που θα ήθελες πολύ να την ξαναζήσεις? Σίγουρα με έχουν μείνει live, εντάξει, τα κλασικά σε Ευρώπη και μένει, αλλά αυτά τα live που έχουν μείνει είναι αυτά που σε περιοχές οι οποίες ήταν δύσκολες, η Καζακστάν ας πούμε, Στρι Λάγκα, Ταϊλάνδη, Εκουαδόρ, χώρες οι οποίες δεν γίνονται live πολλά. Αλλά πήγαμε γιατί έτσι, for the hell out, που λένε, για τη φανέλα. Και αυτά μου έχουν μείνει ακόμα παραπάνω. Κοίτα, όσον αφορά το παίζουμε για τη φανέλα, που το κάνουν πάρα πολλές μπάντες, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο και λες ότι... Δεν το κάνουν πολλές πια. Εντάξει, αμείς τώρα για τη φανέλα είναι σχετικό, τώρα να πας στο Καζακστάν, ας πούμε, τα εισιτήρια μόνο κοστίζουν τόσο. Ναι, ίσως... Δεν βγάζει κέρδο, δηλαδή. Δεν πάω εκεί και λες πάω γιατί γουστάρω. Ναι, και κάνω και διακοπές και παίζω και γουστάρω αυτό. Και επιστρέφω. Εντάξει, διακοπές δεν κάνουμε πια. Παλιά κάναμε πολύ, αλλά τώρα δεν κάνουμε γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Χρεώνουν τα πάντα πια. Έχουν αλλάξει τραγικά οι εποχές μας. Πάμε και παίζουμε και ασκουραζόμαστε, αλλά ήδη η χαρά και η ικανοποίηση όταν βλέπεις κάποιον από τόσο μακριά να ξέρει το συγκρότημά σου είναι μεγάλη ικανοποίηση, για μένα τουλάχιστον. Και μια πέτσι πολύ προσωπική φάση με αυτό ήταν ότι μιλούσα με έναν τύπο από Αμερική, ο οποίος είχε μια μπάντα και βλέπω που είσαι, το λέω, από Ελλάδα. Μου λέει, πες μου μερικές ελληνικές μπάντες. Του λέω, Rotten Christ. Και μου λέει, σοβαρά μιλάς, είναι Έλληνες? Του λέω, ναι. Μου λέει, τους είχαμε ανοίξει, νομίζω, στη Νέα Υόρκη το 2005 και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος. Μπορεί. Και λέω, ξέρεις, κοίτα να δεις, έτσι, από το τίποτα και από το πουθενά. Επίσης, δηλαδή το λες και σου λέει άλλος Ελλάδα, ο Rotten Christ. Είναι, επίσης έχουμε το live με τους Moonspell, που άλλαξε η ημερομηνία. Και οπότε λέμε και οι δύο μπάντες έχετε χωρίσει λίγο τα set list σε πρώτη και δεύτερη μέρα. Αυτό έχει γίνει για λόγους, ας πούμε, set καθαρά, ότι θα παίξουμε παλιότερο υλικό και καινούργιο υλικό την επόμενη? Και το κάνουμε γιατί πήγε η πρώτη συναυλία sold out και λέμε δεν βάζουμε ακόμη μια μέρα να περάσουμε καλά πάνω απ' όλα. Να παίξουμε κάτι το παρελθόν μας, κάτι το οποίο δεν ακούγεται, δεν ακούγεται live συνέχεια, γιατί όχι. Άψογα. Λοιπόν, και ένα μήνυμα για τους ακροατές που ακούνε αυτή τη στιγμή, για τους ακροατές του Black Velvet Radio, τι θα ήθελες να πεις? Να κρατηθεί η σκηνή δυνατή, ο χώρος μας να βοηθάει τέτοιες κινήσεις σαν το παδιό σας, γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι για τη φανέλα, όπως είπαμε πριν. Δεν υπάρχει οικονομικό. Το κάνετε γιατί γουστάρετε πάνω απ' όλα. Και αυτό οι Rotten Christ πάντα το επικροτούν και είναι πάντα μαζί με αυτές τις κινήσεις. Εύχομαι 2020, όπως είπα, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε υγεία, και αν έχουμε υγεία τα άλλα καταφέρνουμε, γιατί είμαστε τρελάκιδες και γουστάρουμε αυτό που κάνουμε. Οπότε συνεχίστε και πάντα non-Serbian. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Χαίρομαι και εγώ και εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε και από κοντά κιόλας.